Πρώτα απ' όλα, μάλλον να ευχαριστήσω εκ μέρους της κλινικής μας και του κ. Φιλιππάτου, αλλά και όλης της ομάδας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, όλου εσάς που συμμετέχετε. Χωρίς εσάς αυτό το σεμινάριο δεν θα ήταν δυνατό. Αυτό το σεμινάριο υπάρχει λόγω των experts που έχουν έρθει να μιλήσουν, που έχουν έρθει να προεδρεύσουν, να σχολιάσουν. Θα μιλήσω λοιπόν για τη χρήση της ενδοστιφανίας απεικόνησης στη θρόμβωση και στην επαναστένωση του στεν. Και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω. Προσπαθώ να απαντήσω την ερώτηση, χρειάζεται να το σκεφτόμαστε αυτό? Έχουμε πάρα πολύ καλά στέντ, έχουμε πάρα πολύ καλές τεχνικές, έχουμε πάρα πολύ καλή φαρμακοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε και από σύγχρονες μελέτες, τυχιοποιημένες, στην πενταετία η επαναστένωση του στέντ θα μπορεί να κυμαίνεται μέχρι το 10% ή η θρόμβωση σε ποσοστά από 1 μέχρι και 5%. Αλλά νομίζω το σημαντικό ερώτημα για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο δεν είναι αυτό. Το σημαντικό ερώτημα είναι να δούμε πόσες αγκιοπλαστικές τελικά θα κάνουμε, στις οποίες θα έχει μπει ένα προηγούμενο στεντ και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Και αν δούμε δεδομένα από αυτή την πολύ μεγάλη, όπως βλέπετε, εκατομμύρια ασθενείς μελέτη από τις ΗΠΑ, καταγραφή, το 10% των αγκιοπλαστικών γινόταν πάνω σε προηγούμενα στεντ τα οποία είχαν μπει παλαιότερα. Δηλαδή, σε ένα κέντρο που κάνει 1.000 αγκιοπλαστικές, οι 100 θα ήταν πάνω σε παλαιότερα στέντς. Στο Αττικό Νοσοκομείο έχουμε ξεκινήσει μια καταγραφή. Από το Σεπτέμβριο του 2022 καταγράφουμε όλα τα περιστατικά αναλυτικά. Και αυτό που είδαμε όταν ετοίμαζα αυτή την παρουσίαση, είδα ότι στο 9% οι αγκιοπλαστικές που πραγματοποιήσαμε αφορούσαν είτε επαναστένωση είτε θρόμβωση του στέντ. Επειδή η ομιλία μου αφορά την απεικόνηση, όπως βλέπετε εδώ, στο 1 τρίτο αυτών των περιστατικών χρησιμοποιήσαμε IVUS ή OCT. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε IVUS ή OCT? Οι κατευθύνσεις οδηγίες το υποστηρίζουν. Ισχυρή ένδειξη 2α τόσο στις αμερικανικές όσο και στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις οδηγίες. Και γιατί αυτό? Γιατί αυτό μπορεί να μας δείξει η ενδοστιφανή απεικόνηση είναι τι έχει συμβεί, τι έχει πάει λάθος. Βλέπετε εδώ ότι παραδείγματος χάρη μπορούμε να δούμε πράγματα όπως το under expansion, τα μικρά stents, τα fractures που μπορεί να υπάρχουν, τα geographical miss, νόσος που έχει εξελιχθεί στην άκρη του στεν, αλλά να δούμε και ακριβώς ποια είναι η φύση της πλάκας που υπάρχει μέσα, διαχωρίζοντας ουσιαστικά κυρίως σε neointimal proliferation, οπότε έχουμε smooth mood cell proliferation, και σε νεοαθεροσκληρώσεις, οπότε έχουμε δημιουργία αθυρωματικής πλάκας, η οποία μερικές φορές μπορεί να είναι και ασβεστωμένη, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την περιγραφή της νεοαθεροσκλήρωσης από τον Χρήστο Μπουραντά και την ομάδα του. Όσον αφορά τη θρόμβωση του στέντ, τρεις μεγάλες καταγραφές που έγιναν για OCT μας διαφωτίζουν όσον αφορά τα αίτια. Και βλέπουμε εδώ ότι τα αίτια διαφέρουν ανάλογα με τη χρονική στιγμή που συμβαίνει η θρόμβωση του στέντ και είναι νομίζω λογικό σε όλους μας ότι η αντιμετώπιση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Έτσι, σίγουρα διαφορετική αντιμετώπιση θα σκεφτούμε σε μαλαποζίσιον, διαφορετική αντιμετώπιση θα σκεφτούμε σε νεοαθεροσκληρώσεις. Υπάρχουν λοιπόν με βάση αυτά τα ευρήματα διάφοροι αλγόριθμοι. Εδώ παραθέτω δύο αλγορίθμους για την αντιμετώπιση επαναστένωση του στέντ από expert groups. Το ένα είναι του Χρήστου μαζί με τον Μπάουμπαχ και άλλους, και το άλλο από τον Φερνάντο Αλφόνσο από την Ισπανία. Και βλέπετε ότι ουσιαστικά ανάλογα, δεν θα μπω σε αναλυτικά, δεν έχω το χρόνο για να μπω αναλυτικά σε αυτούς τους αλγορίθμους, αλλά θα πω ότι ανάλογα με τα ευρήματα μπορούμε να σκεφτούμε είτε να βάλουμε καινούρια stents είτε να χρησιμοποιήσουμε την πολύ καλή τεχνολογία drug-coated balloons. Θα έλεγα πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά τη θρόμβωση του stent, γιατί παραδείγματος χάρη όταν έχουμε αιτίες όπως είναι τα uncover struts ή το malapposition, σε όλους φαντάζει λογικό το να κάνουμε απλά balloon angioplasty ή όταν έχουμε vaginations για παράδειγμα. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό, αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη και εδώ δείχνω δεδομένα τα οποία είχαμε συλλέξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη καταγραφή με ασθενείς με θρόμβωση του στέντ, 130 περιστατικά. Και εδώ είναι τα περιστατικά τα οποία καθοδηγήσαμε την αγκιοπλαστική με ενδοστιφανή απεικόνηση. Οι θεραπείες μπορεί να είναι non-stent ή stent και βλέπετε ότι ανάλογα με την αιτία χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον stent ή όχι. Έτσι λοιπόν, όταν υπήρχε malapposition, στα περισσότερα περιστατικά δεν μπήκε ένα καινούριο stent, ενώ όταν υπήρχε νεοαθεροσκληρώσεις, όταν υπήρχε plaque progression ή όταν υπήρχε edge dissection, μπήκε αποκλειστικά stent. Από εκεί και πέρα, δείχθηκε πολλές φορές, η απλή αργόριθμη που δείχθηκαν μάλλον πολλές φορές, συγγνώμη, η απλή αργόριθμη που έχουμε για να κατευθύνουμε την αγκιοπλαστική μας, MLD, πριν, δηλαδή morphology, length, diameter,
Max μετά από Position Expansion και ύπαρξη dissection στα άκρα. Δεν θα επιμένω σε αυτά, έχει δειχθεί. Όπως και αυτό έχει δειχθεί, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι οι οποίοι προτείνονται από consensus από την EAPCI όσον αφορά πώς θα βελτιστοποιήσουμε το στέν που έχουμε τοποθετήσει. Τα ανέφερε και πριν και ο Χρήστος όσον αφορά το expansion. Υπάρχει το absolute expansion που είναι το MSA και το relative expansion, malposition, dissection, plaque burden, extensive protrusion. Και αυτό που είναι σημαντικό και θέλω να κρατήσετε από αυτό το slide και θα το δούμε και συνέχεια, δεν σημαίνει ότι θα διορθώσουμε κάθε malposition, κάθε stent edge dissection. Και θα συνεχίσω με μερικά περιστατικά. Το πρώτο λοιπόν περιστατικό, ένας 47χρονος άντρας, ο οποίος ήρθε στο εργαστήριό μας με non-stemmy, είχε κάνει αγκιοπλαστικές στον πρόστιο κατιόντα πριν μερικά χρόνια, ένα stent εγγύης και ένα stent στη μεσότητα, και αμέσως όλοι θα δείτε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σκιαγράφησης στο εγγύς τμήμα του stent της μεσότητας. Για να δούμε τι συμβαίνει, προχωρήσαμε σε OCT. Θα μπω λίγο στα βασικά και θα περιγράψω ότι το OCT πρώτα απ' όλα έχει το cross-sectional, το οποίο βλέπουμε μέσα από το αγγείο, αλλά υπάρχουν και αυτές οι δύο πολύ χρήσιμες καταγραφές, που είναι και οι δύο επιμήκης, αυτή περισσότερο διαγραμματική για να μας δώσει το expansion και αυτή η οποία περισσότερο προσπαθεί να γραφικά να αποτυπώσει τη μορφολογία του αγγείου και το stent για να μας δώσει πράγματα όπως το opposition. Και πριν καν πατήσω για να δούμε το βίντεο, βλέπω από αυτή την καταγραφή ότι έχουμε κάποια στοιχεία. Υπάρχει εδώ αυτόματα στο software, το stent opposition, η αξιολόγηση του stent opposition, και βλέπουμε ότι σε αυτό το κομμάτι αυτή η μπάρα δεν είναι άσπρη, είναι κόκκινη, που σημαίνει ότι έχουμε malapose stent struts πάνω από 500 microns, αν φυσικά είναι σωστό. Το άλλο που βλέπουμε είναι κάτι να προβάλλει μέσα στον αυλό του αγγείου. Και όπως θα δείτε τώρα, τρέχει λίγο γρήγορα το RAN, αλλά το έχω σώσει και σε screenshot, θα δείτε ότι ναι, υπάρχει σημαντικός τρόμβος και σημαντικό malapposition, όπως φαίνεται ήδη από την επιμήκη καταγραφή, στο εγκύστημα του stent. Δεν υπάρχει νέα αθεροσκλήρωση, δεν υπάρχει ιστός άλλος μέσα, οπότε νομίζω ότι όλοι εδώ θα συμφωνούσαμε ότι balloon angioplasty είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Κάναμε λοιπόν διαστολή με 3,5, χρησιμοποίησαμε και ένα DCB. Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί και αν θα έπρεπε και αν είναι χρήσιμο. Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο, θα έλεγα. Και μετά και περιττέρω αγκιοπλαστική με ένα semi-compliant balloon. Τεσάρι, γιατί semi-compliant, γιατί πλέον θέλαμε απλά να ανοίξουμε τα stent struts και βλέπετε το αποτέλεσμα. Ήδη αμέσως μπορούμε να δούμε από τις επιμήκης καταγραφές ότι το opposition είναι πολύ ωραίο. Το expansion είναι πάνω από 85-92%. Και θα δούμε κιόλας όμως, αν δούμε το cross-sectional run, ότι υπάρχει κάποιο malapposition, υπάρχει κάποιο ελάχιστο, θα έλεγα, dissection. Όμως αυτά έχουν αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποιο κλινικό sequel και δεν τα πειράζουμε και είμαστε ικανοποιημένοι και τελειώνουμε το περιστατικό μας. Το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν 76χρονο και αυτός με non-stemmy. Είχε και αυτός προηγούμενη αγκιοπλαστική στον πρόστιο κατιόντα, πλέον της υπόλοιπης στεφανίας νόσο που είχε, όπως βλέπετε, ένα CTO στη δεξιά. Και βλέπετε εδώ ότι το stent δεν φαίνεται να έχει κριτική επαναστένωση, αναφέρεται, φαίνεται σίγουρα στενωμένο σε ένα βαθμό στο εγγύς του κομμάτι. Πάλι λοιπόν πραγματοποιούμε OCT και πάλι παρατηρούμε κάποια πράγματα πριν καν τρέξω το RAN. Βλέπουμε εδώ ότι σε αυτή την επιμήκη φαίνεται να υπάρχει μια στένωση. Βέβαια, εδώ συμβαίνει κάτι περίεργο. Αυτό που υποτίθεται ότι το σύστημα καταγράφει σαν stent σταματάει εδώ. Αυτό δεν είναι όμως αληθές. Γι' αυτό πάντα τσεκάρουμε και το RAN και με την εμπειρία που έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το stent συνεχίζεται πέρα από εκεί που έχει καταγραφεί αυτόματα από το software. Αλλά αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουμε σημαντική νεοαθεροσκλήρωση. Μάλιστα, αυτή η νεοαθεροσκλήρωση είναι calcified, έχει έντονη ασβέστωση. Και στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο έχει καταγραφεί εδώ, προκαλεί μια σημαντική στένωση, ένα minimum stent area κάτω από 2. Είδαμε πριν ότι αυτό που θέλουμε όταν βελτιστοποιούμε την αγκιοπλαστική μας είναι πάνω από 4,5 σε OCT. Οπότε προχωρήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βλάβη διαδοχικά με τα εργαλεία που έχουμε για την τροποποίηση του ασβεστίου, non-compliant balloons, cutting balloon, shockwave τελικά, και βάλαμε ένα stent με thick struts έτσι ώστε να κρατήσει ανοιχτό το ασβέστιο και προχωρήσαμε και σε περαιτέρω προδιαστολή. Πάλι θα δούμε εδώ ενδιαφέροντα πράγματα. Βλέπουμε το opposition είναι καλό. Βλέπουμε όμως ότι κάτι κάνει protrude μέσα. Είναι ένα calcified nodule. Βλέπουμε το expansion ότι δεν είναι τουλάχιστον στην αυτόματη καταγραφή αυτό που θα περιμέναμε. Εγώ θα έλεγα όμως ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αν δούμε το cross-sectional run, θα δούμε ότι έχουμε ένα
ένα ικανό expansion όσον αφορά το absolute expansion, ένα MSA πάνω από 4,5. Και αυτό που μας δίνεται εδώ σαν relative under expansion είναι περισσότερο, έχει να κάνει περισσότερο με το stent, δεν είναι στρογγυλό, αλλά έχει παραμορφωθεί από το calcified nodule. Οπότε και εδώ είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμά μας και σταματάμε. Και θα κλείσω με ένα τρίτο περιστατικό. Αυτός ο 64χρονος άντρας είχε υποβληθεί σε αυτή την αγκιοπλαστική πριν μερικά χρόνια. Όπως βλέπετε, μία Type A βλάβη, η οποία αντιμετωπίστηκε με direct stenting, με ένα 3-15 και με ένα καλό, θα έλεγα, αγκιογραφικό αποτέλεσμα. Μερικά χρόνια μετά, όμως, έρχεται με non-stemmy και βλέπετε ότι υπάρχει σημαντική θρόμβωση, επαναστένωση και θα έλεγα θρόμβωση, επειδή έχουμε το non-stemmy σε αυτό το stent που είχε μπει έτσι πολύ εύκολα και γρήγορα. Και όταν πραγματοποιούμε το OCT, θα αφήσω λίγο αυτό το run να τρέξει. Είναι μια μεγαλύτερη καταγραφή. Αμέσως πάλι μπορούμε να παρατηρήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα στις επιμήκοι καταγραφές. Βλέπετε ότι εδώ ο αυλός είναι πιο μικρός και εδώ ο αυλός είναι πιο μικρός. Δεν έχω βάλει αυτό το διάγραμμα του stent επίτηδες. Όταν μπαίνουμε όμως μέσα πλέον στο stent, θα δείτε ότι υπάρχει σημαντική νεοαθυροσκλήρωση. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα μικρό stent, υπάρχει under expansion. Αν συγκρίνουμε το μέγεθος που θα έπρεπε να έχει το stent με βάση τις μετρήσεις του υγιούς αγγείου που έχουμε κάνει distal και proximally, υπάρχει σημαντικό malapposition εγγύηση, υπάρχει σημαντική plaque disease στα άκρα του stent και όπως ήδη είπα υπάρχει σημαντική νεοαθυροσκλήρωση με lipid rich plaque. Έτσι εδώ, αφού έχουμε κάνει και όλες τις μετρήσεις που είδατε πριν όσον αφορά το μήκος και τη διάμετρο του stent, προχωράμε με pre-dilatation και ένα synergy 3,5-24, further post-dilatation με 3,5 NC balloon και έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Συμπερασματικά λοιπόν, η αγκιοπλαστική για αποτυχία του stent δεν είναι τόσο σπάνια. Σε καταγραφές όπως έδειξα μπορεί να είναι μία στις 10 αγκιοπλαστικές που κάνουμε. Το OCT κυρίως, αλλά και το IVUS, θα δούμε αργότερα ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό από το lab του Βαρλάμου, υποστηρίζονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες να χρησιμοποιούνται σε αυτές τις βλάβες. Και γιατί αυτό? Γιατί ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να αλλάξουμε το management, όπως είδατε στα περιστατικά που περιέγραψα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Έτσι, για να το κάνω λίγο πιο προκλητικό και πολύ πιο απλό. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό το χρησιμοποιούμε για το αν θα βάλουμε stent ή αν θα κάνουμε απλώς με μπαλόνι, άμα θέλουμε να το κάνουμε πολύ απλό. Και όπως είδαμε στο δεύτερο περιστατικό, υπάρχει το φτωχού βέβαια το OCT που είναι το stent boost, όπου φαίνεται πολλές φορές το under expansion σε κάποια σημεία. Αλλά αν είναι full undersized το stent, όπως φάνηκε στο δεύτερο περιστατικό, μάλλον, δηλαδή είναι πολύ μικρό το stent όλο, γιατί έτσι φάνηκε σε αυτό το περιστατικό, νομίζουμε, αυτό όντως βοηθάει εκεί το OCT. Να μας πούνε οι σχολιαστές και οι δίπλα μας. Κόβομαι. Όπως το λέτε, με σειρά. Να πούνε αριστερά πάντα. Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καταλήγουμε στα δεξιά. Κύριε Καραμάση. Για την πολύ ωραία διδακτική, θα έλεγα, παρουσίαση. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα χρήση του OCT σε αυτά τα περιστατικά. Βέβαια, στο πρώτο περιστατικό, νομίζω πως υπάρχει stent fracture, το βλέπουμε στην ακτινοσκόπηση. Και φάνηκε και στο OCT. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ίσως εμείς να κάναμε κάτι διαφορετικό. Όταν έχουμε stent fracture, σε αυτή την περίπτωση δεν θα κάναμε μπαλόνι, θα βάζαμε ένα short standing και θα κάνουμε short standing και θα κάναμε προσπάθεια να κάνουμε optimize το υπόλοιπο, το εγκύτερο και το απότερο stent. Πάντως, και στα τρίτα περιστατικά, νομίζω πως το μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι ότι αυτός που βάζει την πρώτη φορά το stent θα μπορεί να προβλέψει και την επαναστένωσή του. Οπότε, γιατί σε όλα αυτά έχουμε under expansion, under sizing. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο βασικό μήνυμα που πρέπει να περάσει. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε imaging για να μπορούμε να κάνουμε καλό sizing και καλό expansion των stent των οποίων βάζουμε, γιατί αν δεν το βάλεις καλά, μετά ο ασθενής μπαίνει, γίνεται frequent flyer, μπαίνει σε μια λουχία επαναστενώσεων η οποία στο τέλος μπορεί να καταλήξει ίσως και στη χειρότερη περίπτωση που είναι το bypass, έτσι δεν είναι? Χαίρομαι που σχολιάσατε το πιθανό stent fracture, γιατί αν θυμάστε σχολιάσα ότι κάναμε και DCB σε αυτό το πρώτο περιστατικό. Σαν από τους αλγόριθμους προτείνεται το DCB σαν θεραπεία για το stent fracture. Βέβαια δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτά, οπότε ο καθένας θα προχωρήσει με βάση την εμπειρία του. Αλλά πολύ, πολύ ωραία παρατήρηση. Νομίζω ότι όταν έχεις ένα εργαστήριο το οποίο έχουμε 15-20 περιστατικά σε μια μέρα και όταν πραγματικά έχουμε συχνά επαναστενώσεις ή failure του stent και αγκυπλαστική,
μπορεί να ξεφύγουν αυτά τα πράγματα. Είναι η αλήθεια ότι η παρουσίαση είναι εξαιρετική. Μας δίνει πολύ τροφή για σκέψη στην καθημερινή μας πράξη, γιατί πολύ συχνά, οι περισσότεροι νομίζω που είμαστε όλοι σε πολύ, πολύ άσχολα εργαστήρια, θα ανοίξεις, θα κάνεις διαστολή, θα βάλεις ένα καινούργιο στέντ και θα φύγεις. Και αν δεν είναι ένα επανειλημμένο ωφέλιο, να μην κοιτάξεις με απεικόνηση, γιατί είναι και οικονομικοί λόγοι και θέμα χρόνου. Άρα, νομίζω ότι το μήνυμα είναι πολύ ξεκάθαρο και η παρουσίαση είναι πολύ καλή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω μόνο, εάν χρησιμοποιούσες Άιβους, πώς πιστεύεις ότι θα ήταν η διαφορά στην απεικόνηση σε αυτά που μας έδειξες? Όσον αφορά τις λεπτομέρειες που πρέπει να δεις στο stand failure, το OST είναι καλύτερο, γιατί βλέπεις πολύ καλύτερα τα διάφορα στοιχεία του stand, όσον αφορά σκαρτομαλα position ή ένα fracture, αλλά βλέπεις και καλύτερα και την νεοαθυρωματική πλάκα. Ποια είναι τα στοιχεία της, είναι κυριαρχεί το ασβέστιο, κυριαρχούν τα λιπίδια. Απ' την άλλη βέβαια, και το IVUS μπορεί να μας δώσει πολύ καλές πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά τα μεγέθη. Αν δηλαδή το πρόβλημα έχει να κάνει με το sizing ή το under expansion, το IVUS θα μας τα δείξει αυτά. Και όπως είπα και πριν, έχουμε και ένα άλλο περιστατικό από το εργαστήριό μας που είναι IVUS guided το stand failure treatment σε μια σημαντική επαναστέρωση. Μια κουβέντα μόνο. Εκεί που ήταν, που βλέπεις την νεοθυρωμάτωση, με ποια διάμετρο θα πας στο καινούριο stand? Η διάμετρος δεν θα είναι προφανώς με το εκεί που υπάρχει η βλάβη, αλλά θα είναι με το distal reference. Το distal reference προτιμητέα, και το βλέπεις αυτό πολύ καλά με το OCT, είναι εκεί που το αγγείο είναι υγιές. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στα περιστατικά που βάλαμε καινούριο stent. Θα μετρήσεις εκεί, θα βάλεις το stent με βάση αυτό το μέγεθος και μετά, αν χρειαστεί, θα κάνεις ένα, να το πω έτσι, pot, ή τέλος πάντων θα κάνεις μια μεταδιαστολή για να φτάσεις στο μέγεθος που έχει το εγγύς. Πολλές φορές υπάρχει διαφορά, ο LAD όλοι ξέρουμε είναι ένα tapered vessel, το άπο μέγεθος μπορεί να είναι μικρότερο σε σχέση με το εγγύς, οπότε αυτό έχουμε σε μεγάλο μήκος stent. Μάγκη, έχεις κάποια σχόλιο? Συγχαρητήρια, Γρηγόρη. Ενδιαφέρονται τα περιστατικά και συγχαρητήρια και για τη διαχείριση. Το OCT περιέχει σαφώς την ανάδειξη του θρόμβου σε σχέση με το IVUS. Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε OCT, με το IVUS δεν μπορώ να πω ότι μείναμε ικανοποιημένοι από τις εικόνες που πήραμε. Και ειδικά σε αυτό που ρώτησε ο Γιάννης ο Τσιαφούτης, αν υπάρχει ειδικά stent μέσα σε stent και ξανά stent, έχει τύχει και αυτό να είναι τρία stent, με το IVUS δεν μπορείς να καταλάβεις όλα τα layers από τα struts, ώστε να έχεις, μπορείς να δεις την υποέκπτυξη, αλλά δεν μπορείς να δεις πόσα ακριβώς είναι τα layers από τα struts. Οπότε το OCT, αλήθεια είναι, έχει πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Πέρα από το γεγονός ότι ακόμα σε ασθενείς με οξύ στεφανίως σύνδρομο, εάν δεν είναι εμφανή, όπως ήταν στα περιστατικά που έδειξε η βλάβη, βοηθάει στο να βρεις ποιο είναι το culprit. Πολύ πιο, ή ακόμα και το SCAD, όπως ξέρουμε. Ο αυτόματος διαχωρισμός. Και πάλι συγχαρητήρια. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να καταχραστώ 30 δευτερόλεπτα την παρουσία μου εδώ, επειδή υπάρχουν πολλοί επεμβατικοί καρδιολόγοι, να πω ότι είμαι υποψήφιος για τον πυρήνα στην ομάδα επεμβατικής καρδιολογίας, όπως είναι και ο Γεράσιμος Γαβριελάδος, όπως είναι και ο Κώστας Ασναωρίδης που ήταν στο προηγούμενο τραπέζι, και θα με τιμούσετε με την ψήφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και σας ευχόμαστε σε όλους. Καλή επιτυχία. Εγώ να τονίσω ότι και το OCT είναι.